Εμπρός. Τετάρτη, 19 έχουμε σήμερα. 19 έχουμε. Τι 18. 19 Μαΐου. Ήρθε η αστυνομία με την ΕΤΑΔ, με δικηγόρους, με μηχανικούς, με οικοδόμους. Η σκηνή έχει γίνει εργοτάξιο με λάσπη. Οι πόρτες και τα παράθυρα κλείνουν με τσιμεντόλιθους. Βλέπετε τα τσουβάλια εδώ. Μετά από 10 χρόνια παρουσίας, συνεχούς καλλιτεχνικής, κοινωνικής, πολιτικής προσφοράς, το μόνο δημόσιο θέατρο που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Τελειώνει έτσι άδοξα. Έχουν έρθει όλοι οι φίλοι, σύντροφοι, καλλιτέχνες, ακτιβιστές και βοηθάνε τόση ώρα να βγάλουμε τα πράγματα έξω. Πράγματα που μαζεύαμε με κόπο τόσα χρόνια για να εξοπλίσουμε αυτό το χώρο για να δουλεύει και να μπορούν οι νέοι καλλιτέχνες να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Και τώρα γίνεται αυτό εδώ που βλέπετε με εντολή της ΕΤΑΔ, της εταιρείας του δημοσίου στην οποία ανήκει αυτό το κτίριο, είτε γιατί πουλήθηκε ίσως σε κάποιους, δεν μας το λένε, είτε γιατί έτσι, αυτό, γιατί να δηλειτουργεί ένα θέατρο όταν μπορεί να τσιμεντωθεί. Εδώ οι αστυνομικοί εμποδίζουν τους πάντες να περάσουν. Δεν μας δόθηκε καμία προειδοποίηση, εννοείται, το μάθαμε από το Sky, από αυτό το φοβερό κανάλι που ενημερώνει τον κόσμο για ό,τι γίνεται. Αυτό το φοβερό κανάλι που φροντίζει να διασφαλίζει την κανονικότητα. Ευτυχώς δεν είχαμε να κουβαλήσουμε το ηχητικό σύστημα που με κόπο και αυτό αγοράσαμε και με οικονομίες από το Ταμείο του Εμπρός, πάντα με ελεύθερη συνεισφορά και ελεύθερη είσοδο για όλους τους πολίτες, τόσα χρόνια, χιλιάδων πολιτών ερχόντουσαν τις εκδηλώσεις του Εμπρός και μας στηρίζαν. Πριν λίγο, λόγω πανδημίας, πριν κάποιες εβδομάδες, μπήκανε κλέφτες, επειδή φροντίσαμε να το κρατάμε κλειστό για τη δημόσια υγεία. Κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν, μπήκαν, πήραν τα ηχητικά συστήματα, κόψανε σωλήνες από το καλοριφέρ, πλημμύρισε και ήρθαμε εδώ πέρα, μαζέψαμε τα νερά, καθαρίσαμε, στεγανώσαμε, για να έρθουν σήμερα να μας χτίσουνε. Και μάλλον αν επιστρεφτεί σήμερα, χάνουμε το καλλιτεχνικό μας σπίτι, το κοινωνικό μας, το πολιτικό μας σπίτι. Την ανάσα μας, μία ανάσα είχαμε στην Αθήνα που μας μάζευε όλους τόσα χρόνια εδώ, που ήταν αλληλέγγυα σε όλο το κίνημα, σε όλες τις καταλήψεις. Συγχωρήστε μου τη συγκίνηση. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στο να επανεκκινήσουμε ή έστω κάπως. Να προστατεύσουμε όλο αυτό που κτίσαμε τόσα χρόνια εδώ. Όπως βλέπετε, αυτή τη στιγμή το Εμπρός είναι σαν γιαπή. Thank you.